Κυρία Πρόεδρος, μόλις βγήκε από το σκάφος του λιμενικού σώματος. Κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, σεβαστές στρατιωτικές, αστυνομικές και λιμενικές αρχές. Σε αυτόν τον τόπο το μικρό, τον Μέγα, εορτάζουμε σήμερα μία από τις λαμπρότερες σελίδες της Επανάστασης του 1821, την Αυμαχία του Γέροντα.
γεγονός που αφορά σε όλη την ανθρωπότητα, καθώς όχι μόνο ανέτρεψε την πορεία της ελληνικής επανάστασης, αλλά όρισε αλλιώς τα σύνορα του κόσμου. Η ναυμαχία του Γέροντα δικαιώνει την εθνική μας ταυτότητα, μας γεμίζει περηφάνεια για το χτες και τονίζει την ευθύνη μας για το σήμερα. Ας ανασύρουμε από τη μνήμη της ιστορίας μας τα όσα διαδραματίστηκαν στα τέλη Αυγούστου του 1824, έτος ορόσημο στον αγώνα των επαναστατημένων Ελλήνων. Την ίδια περίοδο που στην Ελλάδα επικρατεί ένα αίσθημα απογοήτευσης και πολιτικού διχασμού, ο εχθρός αποφασίζει να καταστήλει οριστικά και αμετάκλητα την Ελληνική Επανάσταση, ζητώντας βοήθεια από το Μοχάμετ Άλι της Αιγύπτου, με αντάλλαγμα την Κρήτη. Η συνδυασμένη επίθεση στο Αιγαίο οδηγεί στην καταστροφή της Κάσου της 29 Μαΐου και των Ψαρών στις 21 Ιουνίου. Αρχές Αυγούστου, ο ελληνικός στόλος καταφέρνει να εμποδίσει το τουρκο-αιγυπτιακό σχέδιο να καταλάβει τη Σάμα και ο εχθρός καταφεύγει στα παράλια της Αλκαρνασσού μέχρι τις 19 Αυγούστου που καταφθάνουν οι ενισχύσεις του Ιμπραήμ. Ημέρα Παρασκευή, 29 Αυγούστου, δόθηκε η αποφασιστική ναυμαχία ανάμεσα στα πεζόντα Καλύμνου κοντά στην Παλιόνισο και στα τσατάλια της Μικράς Ασίας. Από τη μία πλευρά εμφανίζεται ο ασθενής τεχνολογικά και αριθμητικά ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη με μόλις 70 πλοία, ενώ από την άλλη στέκεται υπέρτερος ο τουρκο-αιγυπτιακός στόλος υπό τους πασάδες Ιμπραήμ και Χοσρέφ με πάνω από 250 πλοία. Δεδομένων των συνθηκών αλλά και της διαφοράς εξοπλισμών και ανθρωπίνου δυναμικού, το αποτέλεσμα ήταν φαινομενικά προβλεπόμενο. Τα εχθρικά πλοία προσπαθούν να κυκλώσουν τα ελληνικά, αλλά ο Μιαούλης πλέκλος στο κόρπο του Γέροντα. Η ναυμαχή αρχίζει. Ολάκερο το πλήρωμα πολεμάει, αξιφώντας τις γιγάντιες δυνάμεις του εχθρού. Τα ελληνικά πλοία διεισδύουν ανάμεσα στα εχθρικά. Δεν πρόκειται για ναυμαχή εκ παρατάξεως, αλλά για μια άνομη σύγκρουση, όπου όλα μαζί τα πλοία μάχονται διασκορπισμένα. Η κίνηση τακτικής του Μιαούλη ευνοεί τα πυρπολικά, που αναλαμβάνουν δράση, κρίνοντας την έκβαση της ναυμαχίας. Μια τόσο ελλιπής ναυτική δύναμη κατόρθωσε να εξοδώσει μια συγκριτικά τιτάνια αντίπαλη παράταξη. Η επιτυχία αυτή του ελληνικού ναυτικού αναπτέρωσε το ηθικό των ανδρών του, διέσωσε τη Σάμο και καθυστέρησε την απόβαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, διαδραματίζοντας κομβικό ρόλο στην πορεία της ελληνικής επανάστασης. Η στήρα αναφορά στο χρονικό της ναυμαχίας όμως θα αδικούσε το σκοπό της σημερινής επετείου. Ηθικό χρέος μας είναι να αναλογιστούμε και να επισημάνουμε το μεγαλείο της αστήρευτης ψυχής και της ανεξάρτητης δύναμης των Ελλήνων ναυτικών, που δεν πτωήθηκαν από τη γιγάντια υπεροχή του αντίπαλου στόλου και κατάφεραν να νικήσουν. Δύο εξαιρετικά άνισες δυνάμεις, μία εξαιρετικά απρόσμενη νίκη. Εύλογα αναρωτιέται κανείς. Υπερίσχυσαν χάρη στην ποιότητα της ναυτοσύνης τους. Αιτία του ηρωισμού τους ήταν η πίστη στο Θεό, η αγάπη για την πατρίδα, η αυτοθυσία για το έθνος. Όλα αυτά που απαρτίζουν την ελληνική μας ταυτότητα, οφείλουμε να σμιλέψουμε στο νου και την καρδιά μας, ώστε να βιώσουμε τον εθνικό μας χαρακτήρα και να τον εμφυσίσουμε στις νεότερες γενιές. Να αναφερθούμε στην στρατηγική ιδιοφυΐα του Μιαούλη, αλλά και στην πίστη του Μητροπολίτη Ιερεμία Πατελάκη, που γονιπετεί στον προφήτη Ηλία κάνει δέηση στην Παναγιά. Να εξυψώσουμε την ανδρεία των Ελλήνων πολεμιστών και την αυτοθυσία των Καλύμνων Ψαράδων, που ζητούν από ένα κανόνι για να συμμετέχουν στον αγώνα. Να τονίσουμε την ιστορική σημασία της νίκης και να νιώσουμε ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια που είμαστε Έλληνες. Ο εορτασμός της σημερινής επετείου θα αποτελεί μια διαχρονική δέσμευση για την υπεράσπιση των εγχώριων υδάτων μας. Το ιστορικό μας παρελθόν προσφέρει τις γνώσεις για να καθορίσουμε το εθνικό μας παρόν και να εξασφαλίσουμε ένα ελεύθερο και δημοκρατικό μέλλον, υπερασπιζόμενοι τα εθνικά μας κεκτημένα και δικαιώματα. Σας ευχαριστώ. Πρίζεται στην Μούσα του Σουκαράδου, στην Παλέμαχο Μίσο Κάλινο, όπως ακούστηκε προηγουμένως πραγματικά, έπαιξε και σπουδαίο ρόλο σε αυτόν τον αγώνα, τον άσπισε τον αγώνα και η Κάλινος με τον επίσκοπο τότε και τους ναυτικούς της. Σας ζητήσω λοιπόν το σκόμο του Καπάδικο, ένα έτσι εκτιμή στην παρουσία σας στο νησί αυτό, το Αγίου Νικολάου το νησί, στο Σουκαράδο και είναι πραγματικά η πρώτη βουλιά του Καλλιεργίου δίτη κάτω στη θάλασσα μετά είναι το Νικολάου. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την κόμερη, σε γνωρίζω.